Τα τελευταία 15 χρόνια βοηθάει γυναίκες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που έχουν υποστεί τα πιο απάνθρωπα βασανιστήρια. Ο γιατρός Ντενίς Μουκουέγγι είναι ένας γυναικολόγος που υποχρεώθηκε από την κατάσταση των πραγμάτων να εξειδικευθεί στην επανορθωτική χειρουργική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον επέλεξε για να λάβει το φετινό βραβείο Ζαχάροβ για την ελευθερία της σκέψης. Κύριε Μουκουέγγε, σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Το βραβείο Ζαχάροφ δεν είναι το πρώτο που κερδίζετε. Έχουν προηγηθεί πολλά άλλα. Ποια αξία έχουν όλα αυτά τα βραβεία και οι τιμές όταν εσείς κάθε μέρα έρχεστε αντιμέτωπος με ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Χρειαζόμαστε αυτήν την αλληλεγγύη, όπως εκδηλώνεται από τα ευρωπαϊκά κράτη, για να καταπολεμήσουμε αυτό το κακό που συμβαίνει στο Κονγκό. Σήμερα ο βιασμός γυναικών σε περιόδους συγκρούσεων τίνει να γενικευθεί. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να χρησιμοποιείται αυτό σαν όπλο, γιατί είναι ένα όπλο που καταστρέφει την ανθρωπότητα. Φροντίσατε πάνω από 40.000 γυναίκες και κορίτσια στο νοσοκομείο σας από τότε που το ανοίξατε πριν από 15 χρόνια. Τι είδους θύματα ήταν? Αυτές ήταν γυναίκες που είχαν βιαστεί, συχνά δημόσια, μπροστά στους άνδρες τους, μπροστά στα παιδιά τους, ενώ στην συνέχεια, μετά από αυτόν τον ομαδικό βιασμό, βασανίζονταν στα γενετικά τους όργανα. Οι γυναίκες αυτές έρχονται και με βλέπουν, επειδή έχουν στην συνέχεια σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτές οι επιθέσεις αγγίζουν μερικές φορές τα όρια του σαδισμού. Χρησιμοποιούνται ως όργανα βασανισμού πάσαλοι ή θραύσματα φυαλών. Ποιοι διαπράττουν αυτές τις φρικαλαιότητες και γιατί? Δυστυχώς στο Κονγκό, στο ανατολικό τμήμα, υπάρχουν πολλές ένοπλες ομάδες από τον Μπουρούντι, την Ρουάντα ή την Ουγκάντα που συσχετίζονται με τις τοπικές ένοπλες συμμορίες νεαρών που ονομάζουμε Μάι Μάι. Τους γίνεται πλήση εγκεφάλου για να πάνε σε αυτές τις κτηνοδίες και να καταστρέψουν τα πάντα. Να κατεδαφίσουν ολόκληρες κοινότητες, ώστε αυτές να εγκαταλείψουν τη γη τους και στην συνέχεια να κινηθούν οι ένοπλοι εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση. Αναφερθήκατε στο Κίβου, στα Ανατολικά, μια περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που εδώ και 20 χρόνια ξεχυλίζει η βία. Ένοπλες ομάδες μάχονται για τον έλεγχο του εδάφους, αλλά γιατί? Λόγω των φυσικών πόρων εκεί? Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς αυτά συνδέονται με τα δεινά των γυναικών του Κίβου? Αυτό το μέρος του Κονγκό είναι εξαιρετικά πλούσιο σε μεταλλεύματα. Υπάρχει σε αυθονία ταντανίτης και κασιτερίτης, που έχουν μεγάλη ζήτηση στην βιομηχανία ηλεκτρονικών. Έτσι, όταν οι ένοπλες ομάδες καταλαμβάνουν την κυριαρχία στο έδαφος, εξασφαλίζουν και τα δικαιώματα για αυτά τα μεταλλεύματα, τα οποία εκμεταλλεύονται με όποιον τρόπο θέλουν. Ένας τρόπος για να τα πετύχουν αυτά είναι με το να επιτίθενται σε γυναίκες, να τις εξευτελίζουν δημόσια. Το να καταστρέφουν τα γενετικά τους όργανα με δημόσιες τελετές που γίνονται μπροστά στα μάτια του κόσμου είναι ένας τρόπος για να τρομοκρατούν τις κοινότητες. Πού είναι οι κρατικές αρχές? Υπάρχει στρατός, ενώ έχουν αναπτυχθεί και 20.000 άνδρες από τα Ηνωμένα Έθνη. Μήπως αυτό σημαίνει ότι όλοι είναι συνένοχοι? Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι 12 χρόνια μετά την ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφει, η κυβέρνηση ακόμα δεν ασκεί έλεγχο σε ορισμένες περιοχές. Ένοπλες ομάδες σκοτώνουν, βιάζουν, καταστρέφουν τα πάντα, ενώ ο στρατός που υποτίθεται ότι θα τους προστάτευε δεν κάνει κάτι. Οι γυναίκες και τα παιδιά εξακολουθούν να περιμένουν για τη βοήθειά τους. Όσο για τον ΟΗΕ, πάντα πίστευα ότι η παρουσία του ΟΗΕ θα βοηθήσει στην οικοδόμηση της ειρήνης. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένας στρατιώτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δίπλα σε κάθε γυναίκα και κάθε μωρό. Γιατί μπορώ να σας πω ότι ακόμα και βρέφη υπήρξαν θύματα. Έχουν δικαστεί αυτοί οι εγκληματίες? Έχουν τιμωρηθεί? Υπάρχει κάποιο είδους δικαιοσύνη στο Κίβου? Δυστυχώς, υπάρχει απόλυτη ατιμωρησία. Μερικοί άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, ζητούν τη σύσταση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για το Ανατολικό Κονγκό, ώστε να μπει τέλος σε αυτή την ατιμωρησία. Υποστηρίζετε αυτό το αίτημα? Όχι μόνο το υποστηρίζω, αλλά έχω υπογράψει και το αίτημα για να δημιουργηθεί.
Όταν αρχίζουμε να μετράμε τους αριθμούς, τα εκατομμύρια των νεκρών και τις εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που βιάζονται, γίνεται αντιληπτό ότι αυτοί οι αριθμοί δεν μπορεί πλέον να αγνοούνται. Εμείς δεν μπορούμε μόνο να συνεχίζουμε απλά να μετράμε τους αριθμούς. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης. Ο κόσμος πρέπει σήμερα κιόλας να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή και να ξεκαθαρίσει ότι σε ένοπλες συγκρούσεις οι γυναίκες δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης. Και αν κάποιος παραβιάζει αυτόν τον κανόνα, θα πρέπει να απομονώνεται από την κοινωνία. Ο ίδιος έχετε επιβιώσει μιας απόπειρας δολοφονίας πριν από 2 χρόνια στο σπίτι σας. Μετά από αυτό βρεθήκατε στην εξορία στο Βέλγιο, αλλά 2 μήνες μετά επιστρέψατε σπίτι σας, παρά το γεγονός ότι έχετε 5 παιδιά και οι απειλές συνεχίζονται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να ζει κάπου αλλού. Οι γυναίκες του Κονγκό ήταν αυτές που κινητοποιήθηκαν. Ξεκίνησαν γράφοντας τις αρχές για όλα αυτά, ακόμα και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ή στον Πρόεδρο, λέγοντας ότι έπρεπε να επιστρέψω και ότι αν η πολιτεία δεν μπορούσε να εγγυηθεί για την ασφάλειά μου, θα το έκαναν αυτές. Πραγματικά με ήθελαν πίσω. Τότε σκέφτηκα ότι ήταν μια συναισθηματική απάντηση. Αλλά 1 μήνα αργότερα, όταν είδαν ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση, αυτές οι γυναίκες άρχισαν να οργανώνονται και κάθε μέρα πολλούσαν προϊόντα από τα χωράφια τους στο νοσοκομείο για να πληρώσουν το εισιτήριο της επιστροφής μου. Αυτό με συγκίνησε πραγματικά. Συνειδητοποίησα τη μεγάλη δύναμη που έχουν. Αυτές οι γυναίκες ζούσαν με λιγότερο από 1 δολάριο, αλλά ενώθηκαν για να γυρίσω πίσω. Όταν λοιπόν τα ζήγησα όλα αυτά, είδα την ζυγαριά να κλείνει προς αυτές τις γυναίκες. Είπα στον εαυτό μου ότι σε κάθε περίπτωση η δική μου ζωή δεν αξίζει περισσότερο από την ζωή αυτών των χιλιάδων γυναικών. Γι' αυτό αποφάσισα να επιστρέψω. Γιατί δεν προχωράτε στη λογική κατάληξη αυτής της πορείας και δεν ασχολείστε με την πολιτική? Μέχρι να κερδιθεί η πολιτική μάχη, τα θύματα θα συνεχίσουν να έρχονται στο νοσοκομείο σας, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς, αυτά που έχω δει στο χειρουργικό κρεβάτι, όταν βλέπω τους τραυματισμούς που έχουν γίνει σε μωρά, αισθάνομαι έτοιμος να επαναστατήσω. Και λέω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι δυνατό. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισα να το καταγγείλω. Αλλά από το να ασκώ κριτική μέχρι το να ενταχθώ στην πολιτική υπάρχει πολύς δρόμος. Είναι ένα μεγάλο βήμα και δεν είμαι έτοιμος ακόμα γι' αυτό. Μια τελευταία ερώτηση. Τι σας κάνει να διατηρείτε το χαμόγελό σας? Οι γυναίκες. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές έχω νιώσει απελπισία όταν προσπαθώντας να θεραπεύσω μια γυναίκα, αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει τα τραύματά της. Αλλά το καταφέρνουν και δεν το κάνουν για τον εαυτό τους. Σηκώνονται στα πόδια τους για τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτές τις γυναίκες. Denis Mukwege, prix Sakharov. Κύριε Mukwege, σας ευχαριστώ πολύ. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance. Merci. Merci.